Αντί να κάθονται ήδη σαν για τι ανάγκε μετεκπαίδευση στα τουριστικά επαγγέλματα, προκειμένου να εμπλουτίσουν τι γνώσει του και να εξασφαλίσουν 10% επί του βασικού μισθού, εκατοντάδε εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα κάθονται σαν αμένα κάρβουνα. Καθώ το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει καταθέσει ακόμα τη σχετική τροπολογία που αφορά τη χρηματοδότηση των σχολών μετεκπαίδευση σε όλη τη χώρα. Υπάρχει κίνδυνο για φέτο να μην λειτουργήσει η σχολή μετακπαίδευση στον Ομό Ηρακλείου και γενικότερα σε όλη τη χώρα. you <laughs> ε, κολλησιεργεί δυστυχώ το Υπουργείο Τουρισμού τη διαδικασία. Έπρεπε να έχει κατατεθεί η συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή που μέχρι σήμερα δυστυχώ δεν έχει κατατεθεί. Εμεί από την πλευρά μα πιέζουμε να γίνει αυτό άμεσα γιατί οι χρόνοι πιέζουν. Δεν έχουν επικυρωθεί ακόμα τα επίσημα αποτελέσματα για του επιτυχώντε στη σχολή αυτή. Χρειάζεται μια διαδικασία. Μετά πρέπει να γίνει προκήρυξη για τι θέσει των καθηγητών. Έχει αργήσει να ξεκινήσει. Η, η σχολή με τα εκπαίδευση των τουριστικών επαγγελμάτων και ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει και αν θα ξεκινήσει. Αν θα ξεκινήσει και η σεζόν όπως ξέρουμε όλοι ανοίγει νωρί φέτος πότε θα γίνουν τα μαθήματα και πώς θα μπορέσουν οι, οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν την ταχύρυθμη σχολή. Θα υπάρχει πρόβλημα. Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονε αντιδράσει σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο, καθώ ορατό είναι ο κίνδυνο να μην λειτουργήσουν οι σχολέ μετεκπαίδευση με του συνδικαλιστέ να κάνουν λόγο για κολυσιαργία του Υπουργείου Τουρισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι στενά τα περιθώρια. Αυτή η σχολή έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά του καταρτιζόμενου. Σε αυτή τη σχολή έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν εργαζόμενοι που έχουν τι τεχνικέ ικανότητε και έχουν τουλάχιστον τρία χρόνια προπηρεσία στη συγκεκριμένη ειδικότητα και με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζουν περισσότερο τι γνώσει του και παίρνουν και ένα 10% επί του βασικού μισθού στη μισθοδοσία του. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν συγκεκριμένοι ύλοι που πρέπει να βγει. Πέρυσι είχαν ξεκινήσει αμέσω μετά τι γιορτέ. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι ακόμα δεν, έχουν δεν έχει καθοριστεί ο χρόνο που θα αρχίσουν τα μαθήματα. Καν. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η τουριστική σεζόν στο νησί μα ξεκινά νωρίτερα σε σύγκριση με πέρυσι, καθώ τα πρώτα ξενοδοχεία θα ανοίξουν στα τέλη Μαρτίου. Τα χρονικά περιθώρια είναι ασφιχτικά, καθώ πέρα από τι καθυστερήσει που καταγράφονται στην κατάθεση τη σχετική τροπολογία, θα πρέπει να δρομολογηθούν και οι διαδικασίε πρόσληψη των εκπαιδευτικών. Θα κάνουμε ξανά παρεμβάσει στο Υπουργείο Τούρισμου, δεν νοείται ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, η χώρα μας, ο νομός Ηρακλείου, και να έχουμε τέτοια υποβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.